Σε ένιγμα για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της επανομής με τα χρονικά όρια να στενεύουν επικίνδυνα και με τους κατοίκους να αγανακτούν. Χαλάσαν όλους τους δρόμους, δεν υπάρχει δρόμο επανομή, σε ένα χρόνο δεν θα μείνει αυτοκίνητο, από τις λακκούβες πήγαινε στα γύρω όλο εδώ στην οικισμούς να δείτε, δεν υπάρχει δρόμος, άλλο τίποτα, είμαστε νεκροί. Χωριά του Πλαγιάρα που είναι 1000 άτομα και έχει αποχέτευση. Και εδώ η πανομή με 10.000 πληθυσμού δεν έχει αποχέτευση. Αυτή είναι ξεφτύλα κρατικά. Είμαστε το 2012 πλέον και σε αυτό το τομέα λειτουργούμε υποδομές του 65. Έτσι. Έχουμε 50 χρόνια διαφορά. Έτσι. Αν αυτό μας τιμά, με δεν τιμά προσωπικά. Η πρώτη φάση του έργου που αφορά την κατασκευή των αγωγών εντός της επανομής παραμένει ανολοκλήρωτη, καθώς ο εργολάβος σταμάτησε τις εργασίες επειδή δεν πληρώθηκε. Η εικόνα των σκαμμένων δρόμων όμως παραμένει. Η αποχέτευση αυτή ξεκίνησε, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, καλώς κακώς έχει παραμείνει έτσι και όπως βλέπουμε θα παραμείνει πάρα πολύ έτσι και τα λιπορούμεθα. Και εμείς δεν φτιάχαμε τίποτα, αλλά χαλάσαν και οι δρόμοι οι οποίοι υπήρχαν προπολού και σήμερα δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με τα αυτοκίνητα. Και είμαστε να πούμε σκρόπιοι και όλο ζητάμε και τίποτα δεν γίνεται. Αηδία. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Παντού βρωμάει. Όλοι οι πανομοί, όλοι οι παραλίες, όλα τα πάντα. Βρωμάνε. Δεν κάναν τίποτε απολύτως, παιδί μου. Τίποτε απολύτως δεν κάναν οι κύριοι αυτοί. Ο δήμαρχος δηλαδή που έφυγε, απερχόμενος. Απολύτως τίποτα δεν κάναν. Δεν ξέρω πόσα ήταν τα χρήματα. 10 δις ήταν, 8 ήτανε. Δυστυχώς τίποτε, ό,τι βλέπεις. Δεν σκάψανε πουθενά, το μισό αφήσανε. Ο Δήμος αδυνατούσε να καταβάλει τα ιδίους σπόρους, δηλαδή αυτά που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, με αποτέλεσμα είναι ο εργολάβος να μην πάρει τα λεφτά που έπρεπε και να κάνει καταγγελία της σύμβασης. Αποτέλεσμα είναι από το πρώτο έργο λοιπόν, αφού έκανε καταγγελία της σύμβασης, να μείνει μη υλοποιήσιμο σχεδόν το 20% του έργου. Κάναμε μια νέα μελέτη, το υπόλοιπο τρόπο, το δημοπρατήσαμε. Σήμερα, εδώ και μια εβδομάδα, έχουμε στείλει χαρτιά στον ανάδοχο να έρθει να υπογράψει σύμβαση. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί το διάμεσο έργο. Είπαμε για δανεισμό. Δεν υπάρχει δανεισμός. Είπαμε να προκαταβληθούν τέλη σύνδεσης. Ήταν και αυτό μια ζήτηση. Αλλά για να γίνουν τα τέλη σύνδεσης, ήταν απαραίτητο να γίνει το νέο έργο, το μεγάλο. Τώρα είμαστε σε μια φάση λίγο δύσκολη. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει. Και η δεύτερη φάση του έργου όμως βρίσκεται στον αέρα και μπλεγμένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη, τα πάντα πληρώνουμε. Και έχουμε στο σπίτι, κάθε οικογένεια έχει το βόθρο και πληρώνει για τον αδειάς 50 ευρώ. Κάθε από τη γύμνηση. Και τώρα αναμένουμε για πότε τελειώσει το έργο. Αλλά το έργο σταμάτησε. Οι πληροφορίες μου είναι ότι έχει χαθεί το έργο και πιστεύω ότι περιμένουν να δουν το πώς θα το περάσουν στον κόσμο της επανομής, γιατί πιστεύω ότι αν θα μάθει ο κόσμος της επανομής την αλήθεια θα ξεσηκωθεί και θα ξεσηκωθεί σε πολύ έντονο τρόπο. Παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, εξέτσε την κατάσταση πως έχει και αυτό εδώ, τώρα είμαστε στη φάση υποβολής προτάσεων. Τώρα, τι προτάσεις θα υποβληθούν, να είμαστε ειλικρινείς. Το έργο έχει ημερομηνία περαιώσεις 30 Δεκεμβρίου του 2011. Έτσι. Πότε θα γίνει έργο, θεωρώ αδύνατο να γίνει έργο. Και ενώ το έργο σκοντάφτει συνεχώς, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες λύσεις. Υπάρχει λύση πάλι και επιλογή. Η επιλογή λέγεται Τζέσικα. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν. Έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα με δανεισμό. Επειδή το έργο αυτό είναι αναπτυξιακό και έχει ανταποδοτικά, εάν τελικά πάνε όλα ανάποδα, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια εάν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Τζέσικα. Το πρόγραμμα Τζέσικα είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορά χρηματοδότηση σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης στον αστικό χώρο με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.